με τη συνδρομή όλων των ανοσίων και όχι μόνο, το 1989 μπαίνει στη λειτουργία. Έκτοτε λειτουργεί με όλες τις πιστοποιήσεις, τους νόμους, αλλά και τους ελέγχους του κράτους. Παρέχει στους ηλικιωμένους αγάπη, φροντίδια, ασφάλεια, μια καλή ποιότητα ζωής. Η φιλανθρωπία σημαία όλων όσων κομπήσαν για το γυροκομείο μας. Αξίζει ένα τεράστιο μπράβο σε όλους όσους αγωνίστηκαν για το καλό των συνανθρώπων μας. Θα αποφύγουμε να αναφερθούμε μεμονωμένα σε ανθρώπους, σε φορείς, σε συλλόγους. Άλλωστε είναι πάρα πολύ και σε αυτή τη μικρή μας αναφορά υπάρχει κίνδυνος να αδικήσουμε κάποιους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και νέοι άνθρωποι να βαδίσουν στα μονοπάτια της φιλανθρωπίας και στα βήματα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται αθόρυβα και ταπεινά για το γυροκομείο. Το γυροκομείο, όπως άλλωστε και όλες οι οικογένειες, σχεδόν όλες οι οικογένειες στην Ελλάδα, πέραν τα τελευταία χρόνια κρίση. Χωρίς τη δική σας στήριξη και τη βοήθεια, θα ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που επιτελείτε. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι. Δεν θα μιλήσω σήμερα ως αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, ο ρόλος μου είναι άλλος σήμερα. Θα παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο είναι πάντοτε επίκαιρο και συνεπώς έχουμε καινούργιες εξελίξεις και αφορά τόσο τις γυναίκες κυρίως, αλλά πλέον και τους άντρες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη στον χώρο. Και καταρχήν να ξεκινήσουμε με το τι είναι ο οστεοπόρος. Ο ορισμός που δίνουμε σήμερα είναι ότι είναι μια συστηματική σκελετική νόσος η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστικού ιστού, με αποτέλεσμα μειωμένη μηχανική αντοχή των οστών και αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε από το 1977 μέχρι το 2007 το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πάθει κάταγμα ισχύου και είναι άνω των 80 ετών. Βλέπουμε ότι σταδιακά το ποσοστό αυξάνεται. Ενώ ξεκινάμε με 22%, έχει και υπερδιπλασιαστεί το 2007 το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 80 ετών που παθαίνουν κάταγμα ισχύου. Τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Και βλέπουμε επίσης άλλο ένα, το οποίο προφανώς τώρα έχει επικοινωθεί ακόμη περισσότερο, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 80 ετών στο γενικό, στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας. Γιατί έχει αυτό σημασία τώρα? Ας πάρουμε το βασικό που μετράνε όλα πλέον τα συστήματα υγείας, το κόστος. Λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 το κόστος αυτό, τα κατάγματα δηλαδή γύρω από την οστεοπόρωση, ανήλθε στα 37 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό. Το 66% αυτών των χρημάτων δαπανήθηκε για την αντιμετώπιση των καταγμάτων. Το 29% για τη φροντίδα τη μακροχρόνια των ασθενών μετά το κάταγμα και μόνο το 5% για τη φαρμακευτική πρόληψη. Οι προβλέψεις δε για το 2025 είναι ότι θα υπάρχει αύξηση του κόστου 25%. Την οστεοπόρωση τη χωρίζουμε σε δύο τύπου. Η οστεοπόρωση τύπου 1 ή η γυναικεία οστεοπόρωση με την μηνοπαυσιακή που είναι τα πρώτα 15 χρόνια μετά την μηνόπαυση και αφορά κυρίως τα σπογκόδια οστά, τους σπονδύλους δηλαδή, και ένα χαρακτηριστικό που αναφέρουν συνήθως οι γυναίκες είναι ότι κάνουν ύψος. Και στην τύπου 2 οστεοπόρωση ή γεροντική οστεοπόρωση μετά το 70ο έτος της ηλικίας αφορά τρεις φορές περισσότερο τις γυναίκες και αφορά τα οστά, αυτά που λέμε τα πλειώδη, όπως είναι τα κατάγματα του ισχύου ή των άνω άκρων. Εδώ σχηματικά βλέπουμε την οστεοπόρωση τύπου 1, οι κόκκινες γραμμές.